Αυτό το μουσείο εδώ δημιουργήθηκε χάρη στην εθελοντική ανιδιοτελή δουλειά πολλών δεκάδων συντρόφων, φίλων του κόμματος που έδωσαν πολλές δυνάμεις και πολύ από τον λιγοστό ελεύθερο χρόνο τους για να δημιουργηθεί. Και αυτό δείχνει τι μπορεί να κάνει η οργανωμένη δουλειά των κομμουνιστών. Βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια πολλοί άνθρωποι έξω και με προσφορά υλικών και εργασίας που δεν είναι άμεσα φίλοι του κόμματος. Δείχνει πως και ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού, αυτή η ηρωική περίοδος του ΕΑΜ Ελλάς, εμπνέει και διαπαιδαγωγεί και στο σήμερα πολύ περισσότερους, καθώς έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα το λαό και της περιοχής και όλης της Ελλάδας. Πρέπει να πούμε ότι το μουσείο αναδεικνύει πως το ΚΚΕ ήταν εκείνη η μοναδική, θα λέγαμε, πολιτική δύναμη που έδειξε απέραντη εμπιστοσύνη, πίστη στη δύναμη του λαού, ότι μπορεί να αλλάζει τη μοίρα του όταν παίρνει τις τύχες στα χέρια του. Και αυτό δεν το φοβήθηκε, αντίθετα έγινε αιμοδότης, πρωταγωνιστής και οργανωτής αυτής της τιτάνιας πάλης του λαού στη δεκαετία του 1940. Βεβαίως δεν είναι μια παρουσίαση μόνο με γενικά ντοκουμέντα, είναι δεμένο ακριβώς με την πάλη του λαού της περιοχής που είχε πολύ ισχυρή παρουσία το κόμμα μας από τη δεκαετία του 30 και νωρίτερα ακόμα. Σήμερα θα θέλαμε να συγκεντρώσουμε πολύ περισσότερα στοιχεία από αυτό τον αγώνα. Βρίσκουμε, για παράδειγμα, φωτογραφίες από την ακροναυπλία στην περίοδο της μεταξικής δικτατορίας, από την πάλη σε αυτές τις συνθήκες που είναι όλοι οι κομμουνιστές εδώ από τη γύρω περιοχή. Αντίστοιχα, στην περίοδο με τη δουλειά που είχε γίνει στις φυλακές, στις εξορίες, στην αλίγηση στάσης αυτή την περίοδο και γενικότερα από το κόμμα μας και από τους κομμουνιστές της περιοχής, όλο αυτό έφερε καρπούς στην περίοδο της εαμικής αντίστασης, όπου από τον Εστόριο πάνω από 400 αντάρτες βγήκαν στον Ελλάς και κάπου 280 στον εφεδρικό Ελλάς. Γι' αυτό λοιπόν είναι με ντοκουμέντα ακριβώς από την περιοχή, από το ίδιο τον Εστόριο, το οποίο δέχτηκε τις επιδρομές, κάει και δύο φορές από Ιταλούς και Γερμανούς. Οι οικογένειες αναγκάστηκαν να βγάλουν δύο χειμώνες εδώ στα δάση, στις σπηλιές, σε καλύβες. Κι όμως δεν λύγησαν. Αυτό λοιπόν, αυτή η στάση και της περιοχής του λαού του Συνεστορίου αναδεικνύει πάρα πολλές άγνωστες πτυχές που σήμερα δεν είναι και ευρύτερα γνωστές, καθώς στην περιοχή υπάρχουν χωριά ολόκληρα τα οποία υπήρχαν, που δόθηκαν ολόψυχα στον αγώνα και σήμερα δεν υπάρχουν καν στο χάρτη. Ταυτόχρονα δείχνει τη δύναμη του λαού, αν πιστέψει στο δίκαιο του, ότι δεν μπορεί να πετύχει. Ότι δεν μπορεί καμιά δύναμη να τον σταματήσει. Γι' αυτό και η αστική τάξη τότε χρειάστηκε τη συνδρομή των εμπεριλιστών συμμάχων της, της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, που έριξαν σε αυτά τα βουνά τόνους από εκρηκτικά, από σίδερο. Δεν είναι αυτό ένα σχήμα λόγου. Θα δει, για παράδειγμα, κανείς το κέλυφος εδώ από την Ναπάλμ, που βρέθηκε εδώ κοντά, που έχουν πέσει μάλλον χιλιάδες σε αυτά τα βουνά. Αδιάψευστος μάρτυρας είναι και η φωτογραφία από το Πολεμικό Μουσείο, με την οποία τέτοιου είδους βόμβες τις φορτώναν στα αεροπλάνα για να τις ρίξουν επάνω στους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού, στα βουνά εδώ της περιοχής. Ένα όπλο που αρκετά αργότερα χρησιμοποιήθηκε στο Βιετνάμ. Πρέπει να πούμε επίσης ότι σε αυτό το μουσείο θα δει κανείς ηρωικές μορφές που γεννήθηκαν, βγήκαν από το λαό της περιοχής, που δώσανε πολλές φορές ό,τι πολυτιμότερο είχαν τη ζωή τους, παλεύοντας είτε στον αγώνα του ΕΑΜ Ελλάς, στην παρανομία, σε δύσκολες αποστολές, άλλοι αργότερα στον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού.
θα δει κανείς μια σειρά ντοκουμέντα τα οποία αναδεικνύουν μέσα στη φωτιά της μάχης τη φροντίδα του Δημοκρατικού Στρατού, για παράδειγμα, για τα παιδιά της περιοχής, που έγινε αυτή η πρωτόγνωρη προσπάθεια για τη διάσωσή τους, δηλαδή το οργανωμένο πέρασμά τους στις περιοχές, στις λαϊκές δημοκρατίες, που φυσικά δεν ήταν κανένα παιδομάζωμα, όπως το λένε όσοι το θυμόντουσαν, ήταν παιδοσώσιμο. Αυτό θα το δει κανείς μέσα από καταστάσεις των παιδιών που πολλά είναι από εδώ από την περιοχή και που σε ποιες παιδικούς σταθμούς ήταν. Φωτογραφίες να βρίσκονται στους παιδικούς σταθμούς, για παράδειγμα στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και αλλού, όπου οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών, αφού είχαν πετάξει από το σβέρκο τους τους αστούς, αξιοποίησαν τα καλύτερα κτίρια για αυτά τα παιδιά. Θα δει και την ευαισθησία ακόμα και του Δημοκρατικού Στρατού με αυτά τα λίγα μέσα που είχε, για παράδειγμα το περιοδικό Τα Ετόπουλα, που τυπώθηκε ακριβώς με σχέδια, με παιχνίδια, με χειροτεχνίες, ακριβώς για τη διαπαιδαγώγηση, τη μόρφωση αυτών των παιδιών που γνώρισαν πράγματα πρωτόγνωρα, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες τα οποία σώθηκαν εδώ από τους ανηλαίους βομβαρδισμούς. Επίσης, στο μουσείο μπορεί να δει κανείς μέσα από ορισμένα στοιχεία, γιατί γενικά και γνωστά είναι πολλές φορές, την αντίθεση της τάσης της αστικής τάξης και της πρωτοπόρας πάλης των κομμουνιστών. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα δει τους δολοφονημένους ήρωες του Κουκουέ και από το λαό της περιοχής, όπως είναι ο Σίμος Κερασίδης του Μακεδονικού Γραφείου, ο Λάζαρος Ζησιάδης που ήταν εδώ από το Δεντροχώρι, ο Τάσος Καρατζάς επίσης από την περιοχή, που σφάχτηκαν από τους παοτζίδες τα ήμερα, αλλά και μια φωτογραφία, για παράδειγμα, που είναι αυτοί ακριβώς οι οργανωτές αυτών των τηλεφωνικών ομάδων της ΠΑΟ, οι οποίοι έχουν οργανώσει ένα ταξίδι στη ναζιστική Γερμανία και φωτογραφίζονται με τους αξιωματικούς, σε μια λέξη, αξιωματικών των Ναζί στη Βιέννη. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα ντοκουμέντο που δείχνει ότι δεν ήταν, πώς να το πούμε, η πάλη αυτών των αντικομμουνιστών μια, ξέρω εγώ, αντίδραση γενικά ενάντια στο ΕΑΜ. Εδώ ήταν κάτι σχεδιασμένο. Και δείχνει και τις διασυνδέσεις των κατακτητή με τον πιο εύλογο τρόπο. Αξίζει λοιπόν κανείς, πέρα από την οφειλόμενη τιμή στους εκατοντάδες που δώσαν τη ζωή τους από την περιοχή στον αγώνα του Ελλάς, του Δημοκρατικού Στρατού, που εμπνεύστηκαν από τα ιδανικά του Κουκουέ, που δείχνει πώς αυτό έγινε πράξη, πώς συγκεκριμένα πρόσωπα, αγωνιστές που έδρασαν εμπνεόμενοι από αυτόν τον αγώνα, από την άλλη δίνει και γενικότερα ερεθίσματα να μελετήσει κανείς την ιστορία. Γι' αυτό θέλουμε με έναν τρόπο και για τον καθένα που επισκέπτεται το Νεστόριο δεν είναι πια ίδιο όπως πριν, όταν συνειδητοποιεί ότι σε αυτό το πανέμορφο μέρος υπάρχουν περισσότεροι από 500 ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους για ανώτερα ιδανικά. Και από την άλλη, θέλουμε πολλοί να αναζητήσουν, να επισκεφτούν εδώ το μουσείο, να γνωρίσουν και την περιοχή που έχει βαριά ιστορία όλη γύρω περιοχή, αλλά και το ίδιο το υλικό του μουσείου. Και μια παρακίνηση θα ήταν να προσφερθεί και άλλο υλικό για το μουσείο, που πολλές φορές είναι άγνωστο και σχεδόν εξαφανισμένο, και αυτό είναι και κατανοητό και λόγω της μεγάλης περιπέτειας του εκπατρισμού των διώξεων που δέχτηκαν οι κάτοικοι της περιοχής. Με αυτή την έννοια μπορεί να υπάρχουν ηρωικές μορφές που βρίσκονται ελάχιστες φωτογραφίες τους ή σχεδόν καμία. Υπάρχουν έντυπα που βγαίνανε εδώ στην κατοχή παράνομα, μικρές εφημεριδούλες προκηρύξεις, και βρίσκονται, διασώζονται ελάχιστες, ενώ ξέρουν προνοτηρίες ότι υπήρχαν πολύ περισσότερες. Οπωσδήποτε και φωτογραφίες δεν τραβήχθηκαν, σίγουρα στην απελευθέρωση. Όλα αυτά είναι ανάγκη να συγκεντρωθούν, μακάρι να μπορέσουμε να το αναμορφώσουμε. Δηλαδή, αυτό που εντυπωσιάζει να γίνει ακόμα πιο πλούσιο σε υλικό μέσα από τη συμβολή των κατοίκων της περιοχής.